Μητροπολίτες από όλη τη χώρα και πλήθος πιστών κατέκλυσαν σήμερα τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αιχιλίου στη Λάρισα για να γιορτάσουν τον πολιούχο της πόλης. Μετά τη δοξολογία ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας και των ιερών λειψάνων του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πομπή κατέληξε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Είναι ο Άγιος που αγάπησε τον άνθρωπο. Και το μήνυμα αυτό είναι περισσότερο επίκαιρο σήμερα, γιατί για να βγούμε από αυτή τη μεγάλη κρίση πρέπει να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, καθένας, για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις με συνεργασία και συνέργεια για να έχουμε τα αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Όλη η πόλη, σύσσωμος ο λαός, είναι εδώ, όπως κάθε χρόνο, με προεξάρχοντα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη, με τη συνοδεία δεκάδων άλλων αρχιερέων από όλη την Ελλάδα, γιορτάζουμε. Γιατί η Λάρισα έχει καταλάβει μέσω των αιώνων ότι ο προστάτης της Άγιος δεν την άφησε ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Άγιος Αιχίλιος, ο αποκαλούμενος και θαυματουργός, ήταν ένας από τους μεγάλους πατέρες του 4ου μετά Χριστόν αιώνα που τίμησε και δόξασε ως αρχιεπίσκοπος Λαρίσης την Εκκλησία εξαιτίας της ορθόδοξης πίστης του και της Άγιας Βιώτης του. Όταν είναι ο Άγιος Αιχίλιος, ο οποίος έχει εξαιρετικό ιδίωμα στον βίο του να διαγράφεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγάπησε τον άνθρωπο, αυτή τη μεγάλη αξία την οποία δημιούργησε ο Θεός, τότε δεν μπορούμε να λέμε μόνο ότι γιορτάζει ο Άγιος Αιχίλιος. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας.